Στις 22 Ιουνίου 1941, ο Χίτλερ επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Περίμενε μια εντυπωσιακή νίκη σαν αυτές που είχε πετύχει στη Δύση. «Όταν αρχίσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, όλος ο κόσμος θα μείνει έκπληκτος», έλεγε ο ίδιος. Η κλίμακα των επιχειρήσεων ήταν τεράστια. Τα γερμανικά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, που το καλοκαίρι του 1941 εκτείνονταν από τον Αρκτικό κύκλο στη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που είχε γνωρίσει ο κόσμος. Τον Αύγουστο του 1939, λίγο πριν την εισβολή στην Πολωνία, είπε «Έστειλα τα τάγματα του θανάτου ανατολικά. Η Πολωνία θα ερημώσει και θα ενσωματωθεί στη Γερμανία. Ίδια θα είναι η μοίρα της Ρωσίας». 2 χρόνια σχεδόν χρειάστηκαν πριν πραγματοποιηθεί η επίθεση. Σε 18 μήνες, οι δυνάμεις του είχαν επιτεθεί στη Δυτική Ευρώπη, νικώντας κάθε στρατό που έβρισκαν μπροστά τους. Μόνο η Βρετανία κατάφερε να αντισταθεί, για λόγους που ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κατανοήσει. Τίποτα όμως πια δεν μπορούσε να σταματήσει τη Γερμανία. Στις 22 Ιουνίου 1941, ο Χίτλερ ξεκίνησε τη μεγαλύτερη εισβολή στην ιστορία του στρατού. 3 εκατομμύρια στρατιώτες από τη Γερμανία και χώρες του άξονα, χωρισμένοι σε 3 ομάδες, επιτέθηκαν στα ρωσικά σύνορα από τη Βαλτική ως τη Ρουμανία. Κινητοποιήθηκαν πάνω από 150 μεραρχίες, ανάμεσά τους 19 μονάδες με τάγκς, 1945 γερμανικά αεροπλάνα και 1000 αεροπλάνα από χώρες του άξονα. Αντιμετώπισαν 3 εκατομμύρια άντρες του κόκκινου στρατού και 1 ακόμη εκατομμύριο στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στις νότιες Σοβιετικές Δημοκρατίες και στην Άπο Ανατολή, όπου είχαν πρόσφατα κερδίσει τους Ιαπωνέζους σε μια σειρά από συνοριακές διαμάχες. Οι Ρώσοι ξαφνιάστηκαν. Ο Στάλιν είχε αποφασίσει να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια γερμανική εισβολή, μέχρι να μπορέσει να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις του. Προφανώς δεν πίστευε ότι ο Χίτλερ θα διέκοπτε την κοινική συμμαχία τους τόσο σύντομα, και έτσι η Σοβιετική Ένωση συνέχισε να δίνει στρατηγική ύλη στους Γερμανούς μέχρι το βράδυ που έγινε η επίθεση. Γερμανικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από ρώσικες βάσεις μήνες πριν την εισβολή. Τουλάχιστον ένας Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε επειδή προσπάθησε να καταρρύψει γερμανικά αεροσκάφη αναγνώρισης σε εδάφους, που προφασίστηκαν ότι εισέβαλαν λόγω λάθους στη διακυβέρνηση. Τα γερμανικά αεροσκάφη σημείωσαν την πιο ένδοξη νίκη τους, διαλύοντας τη σοβιετική πολεμική αεροπορία μέσα σε λίγες μέρες. Οι σοβιετικές βάσεις ήταν τότε στη διαδικασία της επέκτασης. Έτσι είχαν διπλασιαστεί οι δυνάμεις στους διαδρόμους προσγείωσης. Αεροσκάφη ήταν στιβαγμένα μαζί σε σημεία που μία μόνο βόμβα μπορούσε να καταστρέψει μία ολόκληρη μοίρα. Στον αέρα, οι Ρώσοι δεν είχαν ούτε την τεχνική ούτε τα αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν τα Messerschmitt Bf 109. Έτσι οι Γερμανοί πιλότοι άρχισαν να συγκεντρώνουν πολλές νίκες. Όταν έγινε η επίθεση, τον Ιούνιο είχαν ήδη μαζευτεί αρκετά καύσιμα, πυρομαχικά και εφόδια, για να συντηρήσει αυτή η τεράστια δύναμη το προβάδισμα που είχε κατά 600 χιλιόμετρα. 500.000 φορτηγά περίμεναν από την Ανατολική Προσία ως τη Ρουμανία για να προωθήσουν τις προμήθειες αυτές σε περίπτωση που χρειάζονταν. Για το σύγχρονο άνθρωπο, εντυπωσιακός είναι ο αριθμός που αφορά στα άλογα. 300.000 άλογα έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση. Υπό τις εντολές του ψυχρού στρατάρχη Φέντερ Φον Μπακ, η κεντρική ομάδα αποτελείται από 2 μονάδες πεζικού και 2 στρατεύματα με τάγκ, υπό τις εντολές των στρατηγών Χόθ και Γκουντέριαν. Στρατεύματα τέτοιου τύπου, 129 χρόνια πριν, προσπάθησαν να νικήσουν τον Ναπολέοντα και να τον καταδικάσουν σε αιώνια λύθη. Σκοπός τους τώρα ήταν να φτάσουν στη Μόσχα σε λιγότερο από 2 μήνες και να αναχαιτήσουν στη διαδρομή το Σοβιετικό στρατό.
Ο Χίτλερ τους ενθάρρυνε λέγοντας: «Μέσα σε 3 μήνες η Ρωσία θα καταρρεύσει με τρόπο μοναδικό, με μία κλωτσιά στην πόρτα. Θα μας παραδοθεί ολόκληρη χώρα». Για το Hans Guderian, του οποίου η ομάδα Panzer II περιλάμβανε 4 μονάδες με τάγκ, ήταν το ζενίθ της στρατιωτικής του καριέρας. Αυτός και ο Χοθ διοικούσαν τις πιο σημαντικές δυνάμεις στην επιχείρηση. Ήταν ικανοί να πραγματώσουν την πιο εντυπωσιακή στρατιωτική νίκη του αιώνα, αν όχι ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Οι πρώτες μέρες έδειχναν αυτό ακριβώς. Η πρώτη δουλειά του Guderian ήταν να παρατάξει την ομάδα των Panzer κατά μήκος του ποταμού Bank και στις 2 πλευρές του φρουρίου του Brest-Litovsk να καταλάβει το φρούριο και μετά να αναπτυχθεί με την εμπροστοφυλακή του προς την πόλη του Μίνσκ. Θα ερχόταν από τον νότο για να συναντήσει την εμπροστοφυλακή του Χοθ που θα κατέβαινε από το βορρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυνάμεις πρώτης γραμμής των Σοβιετικών θα βρίσκονταν απομονωμένες σε ένα τεράστιο καζάνι. Και αφού τελείωναν οι προμήθειές τους, θα παραδίνονταν αναγκαστικά. Αυτό επετεύχθη ανάμεσα σε 5 μέρες. Επιβεβαιώνοντας τις διακηρύξεις του Χίτλερ και την αισιοδοξία των αρχηγών της Βέρμαχτ, στις 24 Ιουνίου, 6 ώρες αφού άρχισε η επίθεση, η 17η μεραχία Panzer έμπαινε στο Σλόνιμι, 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα και στα μισά του πρώτου στόχου των Γερμανών. 3 μέρες μετά, το απόγευμα της 27ης Ιουνίου, τα προπορευόμενα τάγκ της 17ης μεραρχίας μπήκαν στο Μίσκ και συνάντησαν την εμπροστοφυλακή της 3ης ομάδας Panzer του Χοθ, που είχε καλύψει 350 χιλιόμετρα μέσα σε 5 ημέρες. Πίσω τους όμως είχαν αφήσει θύλακες σοβιετικών στρατευμάτων, που σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος των Γάλλων στρατιωτών την περασμένη χρονιά, δεν έδειχναν πρόθεση να παραδοθούν τόσο εύκολα. Υπήρχαν 4 τέτοιοι θύλακες. Το Φρούριο στο Brest-Litovsk, 6 μεραρχίες γύρω από το Bialystok, 6 ακόμα στο Βόλκοβιτς και ακόμη 15 ανάμεσα στο Novogratz και το Μίνσκ. Η αποστολή ήταν πρώτα να τους συγκρατήσουν και μετά να τους εξοντώσουν. Ανατέθηκε στις γραμμές μονάδες πεζικού 9 και 10. Το πρόβλημα ήταν ότι το πεζικό, περπατώντας αργά, πίσω από τις μεραρχίες των Panzer είχε μείνει πολύ πίσω. Οι δρόμοι που φαίνονταν στους χάρτες του Μπαρμπαρόσα αποδείχθηκαν στην πλειοψηφία τους χωματόδρομοι που γύρονταν γρήγορα αλλά σπότοποι, όπου ήταν αδύνατο να διανύσει κάποιος πάνω από 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν διαφωνίες. Ο Guderian και ο Χοθ πίστευαν ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα προς το Σμολάνσκι και μετά προς τη Μόσχα. Θεωρούσαν ότι η ταχύτητα των κινήσεων θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία αυτή. Την 1η Ιουλίου, σε μια έκρηξη ανυπακοής, οι 2 διοικητές έστειλαν μονάδες στο επόμενο εμπόδιο, τον ποταμό Μπερεσίνα. Διακινδύνευσαν να περάσουν στρατοδικείο για την πράξη αυτή από τον αμέσως ανώτερο στρατηγό τους, Γκούθερ φον Κλούγκε. Την ίδια μέρα, τα Panzer του Guderian συνάντησαν για πρώτη φορά το σοβιετικό TAF-34. Ένα και μόνο τάγκ δεν τους επέτρεπε να συνεχίσουν για 3 ώρες, εξουδετερώνοντας έτσι 5 Panzer. Το τάγκ έφυγε από τη μέση μόνο όταν χτυπήθηκε από πίσω με πυροβόλο 88 χιλιοστών. Ευτυχώς για τους Γερμανούς, δεν συνάντησαν άλλα TAF-34 στην περιοχή. Στις 3 Ιουλίου ήρθε εντολή για το επόμενο στάδιο της επίθεσης. Από το παράνομο του προγεφύρωμα στο ποταμό Μπερεσίνα, ο Guderian έστειλε τη 18η ημεραρχία Panzer προς τον ποταμό Δνίπερο. Έφτασαν στον ποταμό στις 5 Ιουλίου. Η ημεραρχία τα έβγαλε πέρα με την αντεπίθεση των Σοβιετικών και μετά περίμενε μέχρι να πάρουν θέση κατά μήκος του ποταμού και τα 3 σώματα των ομάδων Panzer. Η θέση δεν ήταν ασφαλής και οι 2 πλευρές ήταν εκτεθειμένες. Η παροχή προμηθειών γινόταν όλο και πιο αραιή και το πεζικό ήταν τουλάχιστον 2 εβδομάδες πίσω. Γι' αυτό ο Κλούγκε διαμαρτυρήθηκε έντονα και απαγόρευσε αρχικά οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω προώθηση. Κάθε μέρα που περίμεναν οι Γερμανοί, δυνάμωνε η Σοβιετική άμυνα, μέχρι που το πέρασμα του Δνίπερου κατέστη αδύνατον, παρά μόνο αν το αποτολμούσε ένα ολόκληρο στράτευμα. Εν τέλει, ο Κλούγκε υποχώρησε.
Οι επιχειρήσεις σας κρέμονται από μία κλωστή. Αυτό μουρμούρισε, αλλά έδωσε την άδεια για το επόμενο στάδιο επίθεσης. Στις επόμενες 3 εβδομάδες έγιναν οι πιο σκληρές μάχες που είχαν κάνει ως τότε οι Γερμανοί. Για 10 μέρες η δεύτερη ομάδα Panzer είχε 3 διαφορετικούς στόχους. Καταρχάς, να μην επιτρέψει στους Σοβιετικούς να διαφύγουν προς τον Νότο ή προς την Ανατολή. Επίσης, έπρεπε να έρθει σε επαφή με την τρίτη ομάδα Panzer που κατέβαινε από τα βορειοδυτικά. Τέλος, έπρεπε να διευρύνει τη γερμανική κυριαρχία στην περιοχή ανατολικά του Σμολένσκι, ώστε να γίνει ένα σίγουρο προγεφύρωμα για την τελική επίθεση κατά της Μόσχας. Αν και κάποιες μονάδες της 29ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας έφτασαν στο Σμολένσκι στις 16 Ιουλίου, άγριες μάχες συνεχίζονταν πίσω τους. Ακόμη δεν φαινόταν η εμπροστοφυλακή της 3ης ομάδας Panzer του Χοθ. Στις 29 Ιουλίου, ο υπασπιστής του Χίτλερ, συνταγματάρχης Σμαντ, έφτασε στη βάση του Γκουντέριαν φέρνοντας τα συγχαρητήριά του Χίτλερ και τα φύλλα του Σταυρού του Ιππότη. Τιμή που είχαν λάβει ως τότε μόνο 4 ακόμη άνθρωποι στο στρατό. Επίσης ο Σμαντ έκανε λόγο για αλλαγή σχεδίων και έμφασης. Η Μόσχα ίσως δεν ήταν τελικά τόσο σημαντική. Τα ουκρανικά χωράφια θα αποτελούσαν πηγή τροφής για τα στρατεύματα των χωρών του άξονα. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν οι πετρελοπηγές του Μπακού. Η Μόσχα μπορούσε να περιμένει. Ο Γκουντέριαν προς το παρόν δεν έπρεπε να πάει πιο ανατολικά. Ενώ η κεντρική ομάδα στρατιωτών πήγαινε προς τη Μόσχα, η βόρεια ομάδα του στρατάρχη Φον Λίμπ είχε στόχο τις χώρες της Βαλτικής και το Λένιγκραντ. Η βόρεια ομάδα είχε 2 στρατεύματα πεζικού με 15 μεραρχίες. Τα τεθωρακισμένα βρίσκονταν στην 4η ομάδα Panzer, που αποτελείται από 3 μεραρχίες Panzer, 3 μηχανοκίνητες μεραρχίες πεζικού και 2 μεραρχίες πεζικού. 3 ακόμη μεραρχίες ήταν έτοιμες σε περίπτωση που χρειάζονταν. Το γεγονός ότι είχαν λιγότερη δύναμη από την κεντρική ομάδα στρατού ενοχλούσε το προσωπικό του Φον Λίμπ. Άλλωστε, έπρεπε να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να διαλύσουν την άμυνα των Ρώσων. Οι διαφορές δεν έφταναν στους 2 διοικητές, Φον Λίμπ και Φον Μποκ, που ήταν πολύ αριστοκράτες για να μαλώσουν. Κι όμως, αυτοί ενθάρρυναν τους υποτελείς τους να μαλώνουν. Τα μεσάνυχτα της 21ης προς 22ης Ιουνίου οι μονάδες ήταν έτοιμες. Στις 3 και 5 το πρωί της 22ης Ιουνίου η βόρεια ομάδα πήρε το δρόμο για το Λένιγκραντ. Η μόνη σοβαρή αντίσταση που βρήκαν αντιμετωπίστηκε γρήγορα και το ίδιο απόγευμα τα πρώτα Panzer ήταν ήδη 60 χιλιόμετρα μέσα στη Λιθουανία. Η 7η Μεραρχία Panzer πήρε το δρόμο από το Κάουνας στο Ντόγκαφπίλ, στο ποταμό Νεβίνα. Μέχρι το πρωί της 26ης Ιουνίου είχαν καταλάβει τις 2 γέφυρες του ποταμού. Οι αντεπιθέσεις των Ρώσων αντιμετωπίζονταν γρήγορα. Πιο πολλά Panzer ήρθαν ως ενισχύσεις και ως το τέλος της μέρας η πόλη ήταν σε γερμανικά χέρια. Ο πρώτος στόχος της βόρειας ομάδας, η τοποθέτηση εμπροστοφυλακών κατά μήκος του ποταμού Τβίνα, 300 χιλιόμετρα από την Ανατολική Προσία, επετεύχθη σε 5 ημέρες. Στις 2 Ιουλίου η ομάδα Panzer ξεκίνησε έναν αγώνα 250 χιλιόμετρων για να φτάσει στην περιοχή Οστροφ-Πισκόφ. Η 1η Μεραρχία κατέλαβε τα Οστροφ στις 4 Ιουλίου. Η 6η Μεραρχία Panzer την ίδια μέρα διείσδησε στο βόρειο τμήμα της γραμμής Στάλιν και 3 μηχανοκίνητες μεραρχίες Panzer πέρασαν τα παλιά σύνορα Ρωσίας-Λιθουανίας απέναντι από την Οπότσκα και οδηγούνταν και αυτά προς το Πιτσκόφ. Όταν στις 5 Ιουλίου τα σοβιετικά τάγκ που βρίσκονταν ανατολικά αντεπιτέθηκαν, οι γερμανικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί. Στο τέλος της δεύτερης μέρας, τα απομεινάρια από 140 σοβιετικά τάγκ είχαν μείνει ανάμεσα στις μεραρχίες των Panzer και το Πισκόφ. Το πεζικό της ομάδας Panzer όμως δεν μπορούσε να τους φτάσει. Το έδαφος στη σοβιετική πλευρά των συνόρων ήταν τόσο ελώδες και διαπέραστο, που ακόμα και οι μηχανοκίνητες μονάδες πεζικού πήγαιναν πολύ αργά. Μόλις έβγαιναν από το Ντόγκαφπίλ 100 χιλιόμετρα πίσω, τα πράγματα κινούνταν πιο γρήγορα. Οι δρόμοι στη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εστονία ήταν πολύ καλύτεροι από αυτούς της Ρωσίας. Έτσι, το 18ο στράτευμα προχωρούσε σχεδόν όσο γρήγορα και τα Panzer. Στις 7 Ιουλίου
12 σοβιετικές μεραρχίες είχαν καταστραφεί. Το Ταλίν και η Νάρβα καίγονταν και 4 μεραρχίες κινούνταν προς το νότιο τμήμα της λίμνης Πάιπους. Οι διοικητές στη Γερμανία, ειδικά ο Χίτλερ, έβλεπαν την κατάσταση στο μέτωπο Μπαρμπαρόσα ως αυξανόμενο κινδύνου. Η απόσταση μεταξύ των τεθωρακισμένων και του πεζικού μεγάλωνε, αλλά υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις και ανάμεσα σε διάφορες μονάδες πεζικού. Αν και οι σοβιετικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα κενά αυτά ήταν μπερδεμένες και χαοτικές, τώρα είχαν ένα μεγάλο αριθμό γενναίων στρατιωτών που δεν εννοούσαν να καταλάβουν πότε είχαν ιτηθεί. Το γερμανικό πεζικό έπρεπε να φτάσει τα πάντσερ. Έτσι θα δημιουργείτο μια σταθερή πλατφόρμα από που θα άρχιζαν τα επόμενα στάδια της εισβολής. Παρά τις εκκλήσεις των διοικητών πάντσερ Ράινχαντ και Μάνστάιν, η ιδέα της άμεσης επίθεσης στην καρδιά του Λένιγκραντ θα έπρεπε να περιμένει. Πίσω τους το πεζικό πολεμούσε και προχωρούσε και ξανά το ίδιο. Σταδιακά αποδυναμώθηκαν. Υπήρχαν αναπόφευκτες απώλειες και μοίρες, συντάγματα, ακόμη και μεραρχίες έμεναν πίσω για να αντιμετωπίσουν θύλακες αντίστασης. Στα μέσα Ιουλίου ήρθαν εντολές να αποσπαστούν μονάδες από τη βόρεια πτέρυγα της κεντρικής ομάδας στρατού για να γεμίσουν το απειλητικό κενό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η καθυστέρηση επέτρεψε στους Ρώσους να ενισχύσουν πολύ τη θέση τους. Μία γερμανική επίθεση στα βόρεια αναχαιτίστηκε δυτικά της λίμνης Ίλμεν. Μετά από ένα μήνα συνεχών μαχών και αναγκαστικό περπάτημα, συχνά με πολύ ζεστό καιρό, οι Γερμανοί στρατιώτες εξαντλούνταν. Η επίθεση βρήκε μπροστά της την αντεπίθεση του κόκκινου στρατού. Η φωτιά που ξεσπούσε ξάφνιασε και τις δύο πλευρές. Τελικά επικράτησε η εκπαίδευση και η αποτελεσματικότητα των Γερμανών. 4 μεραρχίες πάντσερ κατάφεραν να περάσουν και από τις 11 Αυγούστου ήταν έτοιμες πάλι για το δρόμο προς το Λένιγκραντ. Αντιμετώπισαν όμως τη σκληρή αντίσταση των Ρώσων. Ο Χίτλερ διέταξε την κεντρική ομάδα να στείλει ένα από τα σώματα πάντσερ του στρατηγού Χόθ για να βοηθήσει τη βόρεια ομάδα. Ανεβαίνοντας κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βολκόφ, οι προπορευόμενες ομάδες τάγκ έφτασαν στην Ισόρα, μόλις 17 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λένιγκραντ. Το μηχανοκίνητο πεζικό πήγε ανατολικά προς τον ποταμό Νέρα και τις ακτές της λίμνης Λατόγκα. Η παλιά πρωτεύουσα της Ρωσίας ήταν περικυκλωμένη. Δεν την είχαν όμως καταλάβει ακόμα. Οι δύο προπορευόμενες μεραρχίες σύντομα μπλέχτηκαν σε ένα λαβύρινθο από χαντάκια και πρόχειρα αναχώματα. Τα είχαν στήσει οι απελπισμένοι κάτοικοι του Λένιγκραντ, καθώς οι Γερμανοί είχαν σταματήσει για να ανασυνταχθούν. Το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου οι γερμανικές μονάδες είχαν φτάσει στο Ντούγκεντορφ, 10 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης. Τόσα πολλά πάντσερ όμως είχαν χτυπηθεί ή χαλάσει που η επίθεση δεν είχε την αναμενόμενη ορμή. Το γερμανικό πεζικό ανέβηκε στα αριστερά τους την επόμενη μέρα, μπήκε στα προάστια του Λένιγκραντ και το βράδυ κατέλαβε το καλοκαιρινό παλάτι των Τσάρων στο Κρασνό Γεσέλο. Δεν υπήρχε όμως κινητήρια δύναμη. Το δέλεαρ των χωραφιών με το σιτάρι στην Ουκρανία και των πετρελοπηγών στον Μπακού είχαν γίνει έμμονη ιδέα για τον Χίτλερ. Όπως και η Μόσχα, έτσι και το Λένιγκραντ θα περίμενε. Είναι λίγο ειρωνικό το ότι ο Χίτλερ τον Αύγουστο του 1941 είχε αποφασίσει ότι το νότιο μέτωπο του Μπαρμπαρόσα ήταν το πιο σημαντικό, γιατί προκειμένου να το καταλάβουν, ο στρατάρχης Γκέρντ φον Ρούστεντ είχε αναλάβει αρχικά τη διοίκηση της πιο αδύναμης ομάδας. Οι πιο ισχυρές βρίσκονταν στα βόρεια. Το 6ο στράτευμα υπό τον Ράιχενάου, η 1η ομάδα πάντσερ υπό τον Κλάιστ και το 17ο στράτευμα υπό τον Σλούκνχάγκελ. Στο νότο, βγαίνοντας από τη Μολδαβία, ένα γερμανικό στράτευμα συνοδευόταν από 2 ρουμανικά στρατεύματα, ένα ουγγρικό σώμα στρατού και ένα ιταλικό σώμα στρατού. Όλοι είχαν απαρχαιωμένο εξοπλισμό και μόνο τα απαραίτητα οχήματα και πυρομαχικά. Η επίθεση πήγε πολύ καλά από την αρχή. Ο Ρώσος διοικητής στρατηγός Κυρπόνος έριχνε τις δυνάμεις του στη μάχη σταδιακά. Όλες οι δυνάμεις του όμως κατακερματίστηκαν. Δεν ήταν αυτό το τέλος της αντίστασης. Στην πρώτη δυναμική τους επίθεση, η 1η ομάδα Πάντσερ είχε σπρώξει το 5ο ρώσικο στράτευμα μέσα στους βάλτους του Πρίπετ. Εκεί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τα θωρακισμένα ούτε απλά οχήματα.
τα σοβιετικά στρατεύματα είχαν ένα εντυπωσιακό τρόπο να ανακάμπτουν. Το 5ο στράτευμα ανασυγκροτήθηκε λοιπόν και στα μέσα Ιουλίου πήγε νοτιοδυτικά από το Κοροστέν προς το σοβιετικό 6ο στράτευμα που ανέβαινε από κάτω υπό τον Μπέρτιτσεφ. Η γερμανική εμπειρία και η έξυπνη χρήση του πυροβόλου 88 χιλιοστών κατά των τάγκ αναχέτησε αυτή την προσπάθεια των Ρώσων να σταματήσουν τον εισβολέα. Το 5ο στράτευμα υποχώρησε στους Βάλτους. Για τις επόμενες 6 εβδομάδες τόσο ο Κλάιστ όσο και ο Ράιχενάου ένιωθαν την επικείμενη απειλή. Η δράση συνεχιζόταν ανάμεσα στο Μπανκ και στο Δνίστερ. Οι βασικές σοβιετικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του κεντρικού αλλά ανίκανου στρατάρχη Μπουντένι και του πολιτικού του κομισάριου Νικίτα Χρουτσόφ συγκεντρώθηκαν γύρω από δύο σημαντικά κέντρα, το Κίεβο και το Ουμάν. Αποφεύγοντας και τα δύο, κόβοντας δρόμο ανάμεσά τους, η ομάδα Πάντσερ του Κλάιστ με το 6ο στράτευμα από κοντά κατέβηκε από τη γέφυρα που ένωνε τους ποταμούς. Τμήμα των δυνάμεων του Ράιχενάου πήγε προς τα δυτικά. Εκεί συνάντησαν πρώτα τις μεραρχίες του Σπλουκνάγκελ και μετά του Σόμπερτ που κατέβαινε από τη Μολδαβία. Το έδαφος ήταν πιο σκληρό εδώ από ό,τι στο βορρά και έτσι το πεζικό μπορούσε να κινηθεί γρηγορότερα. Έτσι το 6ο, το 12ο και τμήμα του 18ου στρατεύματος των Ρώσων βρέθηκαν απομονωμένα ανάμεσα σε ισχυρότατες δυνάμεις. Ως τις 3 Αυγούστου είχαν αποκλειστεί πλήρως. Ως τις 8 δέχονταν πειρά από όλες τις πλευρές. Δύο μέρες μετά σταμάτησαν να αντιστέκονται. 20 ρωσικές μεραρχίες είχαν καταστραφεί. Οι Γερμανοί πήραν 103.000 εχμαλώτους. Εν τω μεταξύ, τα δύο ρουμανικά στρατεύματα προχωρούσαν κατά μήκος της ακτογραμμής και άρχισαν την πολιορκία της Οδυσσού. Αν και οι Ρουμάνοι το πλήρωσαν ακριβά, η πολιορκία των 64 ημερών εμπόδισε τη μεγάλη ρωσική φρουρά από το να παίξει κάποιο ρόλο στο δράμα που εκτυλίσσονταν στην καρδιά της Ουκρανίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός στρατευμάτων του Κόκκινου Στρατού βρισκόταν στο Κίεβο και στην περιοχή που βρίσκεται λίγο πιο βόρεια. Ακολουθώντας εντολές του Χίτλερ, η ομάδα Πάντσερ του Γκουντέριαν κατέβαινε προς τα κάτω τώρα για να συναντηθεί με τον Κλάιστ, απομονώνοντας έτσι 3 ολόκληρα ρώσικα στρατεύματα. Ο Γκουντέριαν δεν είχε υπακούσει αμέσως τον Φίρερ, γιατί η φιλοδοξία του ήταν ακόμη η Μόσχα. Στις 4 Αυγούστου, ο Χίτλερ ταξίδεψε ως τον Νόβο Μπόροσοφ και μίλησε στους διοικητές του. Προς το παρόν ήταν αρκούντος εντυπωσιασμένος από τα επιχειρήματα του Μποκ και του Γκουντέριαν που ήθελαν να τον πείσουν να μην εγκαταλείψει τα σχέδια για τη Μόσχα. Στις επόμενες 3 εβδομάδες όμως κλήρινε η στάση του. Στις 24 Αυγούστου, μιλώντας ιδιαιτέρως με τον Γκουντέριαν, το διέταξε να οδηγήσει ολόκληρη την ομάδα Πάντσερ προς τον Νότο για να βοηθήσει στην κατάληψη της Ουκρανίας. Τις επόμενες 2 ημέρες, η ομάδα Πάντσερ Γκουντέριαν, όπως είχε ονομαστεί ως μια παρηγοριά για τον Γκουντέριαν, έκανε στροφή 90 μοιρών και πήγε προς τον Νότο. Ένα νέο τάγμα, το μέτωπο του Μπριάνσκ, είχε σχηματιστεί από τη διοίκηση του Κόκκινου Στρατού με το συγκεκριμένο στόχο να επιτεθεί στο στράτευμα του Γκουντέριαν καθώς αυτό κατέβαινε. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η άφιξη του στρατηγού Ζούκοφ, που είχε ήδη δείξει το αξιοθαύμαστο ταλέντο του να μαντεύει τα σχέδια των εχθρών. Δυστυχώς, ο στρατάρχης Απόσνικοφ, επικεφαλής του Κόκκινου Στρατού, πίστευε ότι η Μόσχα είναι ακόμη ο στόχος του Γκουντέριαν. Διέταξε λοιπόν τα πιο δυνατά τμήματα του μετόπου του Μπριάνσκ να παραμείνουν στο βορρά και έτσι δεν ήταν διαθέσιμοι για να επιτεθούν στον Γκουντέριαν. Παρ' όλα αυτά, δύο στρατεύματα του μετόπου του Μπριάνσκ υπό τις εντολές του στρατηγού Γερεμέγκο προχώρησαν μπροστά για να επιτεθούν από τα αριστερά στον Γκουντέριαν. Η έλλειψη συντονισμού και κυρίως κάλυψης από αέρος, καθώς η κόκκινη πολεμική αεροπορία είχε ήδη αποδεκατιστεί, τους άφησε στο έλεος των Γερμανών. Ως τις 2 Σεπτεμβρίου το μέτωπο του Μπριάνσκ είχε διαλυθεί και 8 μέρες αργότερα ο Στάλιν δεχόταν εκκλήσεις από τον Μπουντένι και τον Χρουτσόφ να δώσει άδεια στις δυνάμεις του να αποδράσουν μέσα από το στενό πέρασμα που υπήρχε ανάμεσα στον Κλάιστ και τον Γκουντέριαν. Ο Στάλιν απομάκρυνε τον Μπουντένι και διόρισε τον στρατάρχη Τιμοσένκο για να χειριστεί τη συνεχιζόμενη πανολεθρία. Τις επόμενες μέρες που το πέρασμα ήταν ακόμα ανοιχτό, ο Στάλιν επέμεινε διαμέσου του Σαπόσνικοφ ότι όλα τα μέτωπα, τα στρατεύματα, οι μεραρχίες έπρεπε να παραμείνουν στις θέσεις τους. Τα πάντσερ του Γκουντέριαν και του Κλάιστ
συναντήθηκαν στη Λοκβίτσα στις 15 Σεπτεμβρίου. Πεζικό και όπλα από το 2ο στράτευμα στο βορρά και το 17ο στράτευμα στο νότο ήρθαν για να ενισχύσουν. Και ως το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη περικύκλωση της εκστρατείας Μπαρμπαρόσα, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία, είχε ήδη σχηματιστεί. Εκείνο το βράδυ δόθηκε επιτέλους άδεια σε ό,τι είχε απομείνει από τα σοβιετικά στρατεύματα να φύγουν προς την Ανατολή. Για τους περισσότερους όμως η απόσταση ήταν μεγάλη και δεν είχαν τον κατάλληλο βαρύ εξοπλισμό για να σπάσουν την ασφυκτική περικύκλωση των Γερμανών. Ο Μπουντένι και ο Χρουτσόφ διασώθηκαν. Ο υποστράτηγος Μπαγκράμιαν έσωσε 50 άντρες. Όμως ο Κυρπόνος και οι περισσότεροι στρατιώτες από το νοτιοδυτικό μέτωπο και από το 5ο στράτευμα σκοτώθηκαν. Μαζί τους πήγαν στον τάφο οι σε φρικτά στρατόπεδα συγκέντρωσης περίπου 500.000 Ρώσοι στρατιώτες. Σε αριθμούς ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική καταστροφή της Ρωσίας. Ο Γκουντέριαν και ο Κλάιστ ήταν περιχαρείς. Ο Ρούστεντ ήταν ικανοποιημένος που η μεγαλύτερη επιτυχία του γερμανικού στρατού σημειώθηκε από την ομάδα που διοικούσε ο ίδιος. Σε αυτή την ατμόσφαιρα υπέρμετρης εφορίας, λίγοι πρόσεξαν ότι παρά τον θρίαβο και το έδαφος που κερδίθηκε, κάτι είχε χαθεί. Πολύτιμος χρόνος. Ο Κλάιστ είχε συνέστηση του χρόνου που περνούσε. Με θαυμαστή ταχύτητα οδήγησε την ομάδα Πάντσερ πάλι προς τον νότο, στην περιοχή γύρω από το Ντνίπρο-Πετρόφσκ. Στις 30 Σεπτεμβρίου η ομάδα βγήκε με δύναμη από ένα προγεφύρωμα πάνω από το Σαμάρα, στο Νοβομοσκόφσκ και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα του Αζόφ, παγιδεύοντας 3 σοβιετικά στρατεύματα, ενώ το 11ο στράτευμα, κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού Φον Μανστέιν, πήγε ανατολικά κατά μήκος της ακτογραμμής. Ακόμη 106.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι μαζί με 212 τάγκ και 700 όπλα. Η βροχή, ο άνεμος και τα πρώτα χιόνια έδωσαν μια ιδέα για το χάος που θα έφερνε ο χειμώνας στο ρωσικό μέτωπο. Προς το τέλος του Οκτώβρη, η ομάδα Πάντσερ του Κλάιστ πλησίαζε. Χωρίς να το ξέρουν όμως, πλησίαζαν μια σοβιετική παγίδα. Οι Σοβιετικοί είχαν επιτέλους μάθει την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής ρωσικής τακτικής του να ανταλλάσσεις χώρο με χρόνο. Πολλές από τις μονάδες που είχαν απειληθεί με περικύκλωση στο Χάρκοφ είχαν υποχωρήσει με την άδεια του Στάλιν. Τώρα λοιπόν ανασυγκροτούνταν στο 37ο Σοβιετικό στράτευμα στο Ντόνετσκ Μπεντ. Στις 19 Νοεμβρίου άρχισαν να μπαίνουν στο Ροστόφ μαζί με τα στρατεύματα Κρούσης από το 1ο Τάγμα. Ήταν η πρώτη φορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Γερμανοί είχαν να αντιμετωπίσουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας προετοιμασμένη επαρκώς. Ως τις 28 Νοέμβρη, η πρώτη ομάδα Πάντσερ είχε εκδιωχθεί από το Ροστόφ και είχε οδηγηθεί μέσω του Τάγκαρονγκ στη γραμμή του ποταμού Μίους. Ως αποτέλεσμα, ο Χίτλερ εξοργίστηκε και ο Ρούντστεντ παραιτήθηκε. Ο Γκουντέριαν και ο Μποκ αντιμετώπιζαν παρόμοια κατάσταση μπροστά στη Μόσχα. Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Χίτλερ ανακοίνωσε τη Μόσχα ως στόχο. Η επικίνδυνη πρόοδος της Βόρειας Ομάδας είχε σταματήσει απότομα, καθώς μπήκαν στα ελώδη δάση γύρω από το Λένιγκραντ. Την ομάδα Πάντσερ του Βορρά ανέλαβε η κεντρική ομάδα στρατού, που τώρα είχε στη διάθεσή της τα 3/4 της γερμανικής δύναμης σε τάγκ. Σε μία άλλη γιγαντιαία μάχη περικύκλωσης, τα Πάντσερ του Χόθ και του Χέπνερ θα προσπερνούσαν τη Μόσχα και θα πήγαιναν βόρεια, ενώ η ομάδα Πάντσερ του Γκουντέριαν θα πήγαινε νότια. Τα τάγκ θα βρίσκονταν ανατολικά της Μόσχας, απομονώνοντας τη Σοβιετική πρωτεύουσα από τυχόν ενισχύσεις και προμήθειες. Έχοντας το κωδικό όνομα Ταϊφούνι, η γερμανική επίθεση στη Μόσχα ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Οι Ρώσοι είχαν συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις για να κλείσουν το δρόμο προς την πρωτεύουσά τους, αλλά νικήθηκαν και πάλι. Σε 2 ακόμη μάχες περικύκλωσης, 650.000 Ρώσοι εχμαλωτίστηκαν. Οι κάτοικοι της Μόσχας διαισθάνθηκαν τι θα συνέβαινε. Οι πολιτικοί άρχισαν να καίνε έγγραφα και ολόκληρες κυβερνητικές υπηρεσίες μεταφέρθηκαν ανατολικά. Μετά, ο Στάλιν
ανακοίνωσε πως αυτός θα έμενε. Υπήρχαν τρεις λόγοι που ο πονηρός ηγέτης δεν εγκατέλειψε το Κρεμλίνο. Πρώτον, ο καιρός. Στις 6 Οκτωβρίου, οι γερμανικές δυνάμεις στη Μόσχα ξυπνώντας είδαν τα τάγκ τους καλυμμένα με χιόνι. Φθινοπορεινές βροχές που εναλλάσσονταν με παγωμένες νύχτες, ένα εποχικό φαινόμενο γνωστό στη Ρωσία ως Ρασπουτίντζα. Υπήρχαν λίγοι στρωμένοι δρόμοι στη Σοβιετική Ένωση. Οι περισσότεροι ήταν χωματόδρομοι που γίνονταν με τον καιρό βάλτι, που δεν μπορούσαν να διασχίσουν ούτε τα τάγκ. Οι Γερμανοί με τα πόδια βούλιαζαν μέχρι πάνω από το γόνατο. Τα αεροδρόμια δεν μπορούσαν πια να χρησιμοποιηθούν και η πρόοδος τους σταμάτησε. Ο δεύτερος λόγος που ο Στάλιν αισθανόταν σιγουριά ήταν το δίκτυο κατασκοπίας που είχε στην Ιαπωνία. Το επιτελείο του Τόντζο είχε αποκλείσει την πιθανότητα η Ιαπωνία να επιτεθεί κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ιαπωνία θα επιτίθενταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι 750.000 Ρώσοι στρατιώτες της ΑΠΟ Ανατολής ήταν πια διαθέσιμοι να ενισχύσουν τις αποδεκατισμένες δυνάμεις που πολεμούσαν τους Γερμανούς. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι ο κόκκινος στρατός αναπλήρωνε τις τεράστιες απώλειές του με απίστευτη ταχύτητα. 143 νέες μεραρχίες επιστρατεύτηκαν ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο και 84 από τις μεραρχίες που είχαν διαλυθεί ανασυγκροτήθηκαν. Η Ρασπουτίντζα κράτησε 4 εβδομάδες. Στις 7 Νοεμβρίου η θερμοκρασία έπεσε και η λάσπη πέτρωσε. Οι Γερμανοί άρχισαν ξανά να προωθούνται προς τον Νότο, αλλά και προς τη Μόσχα. Στο τέλος του μήνα, η 7η μεραρχία Πάντζερ έφτιαξε ένα προγεφύρωμα πάνω από το κανάλι του Βόλγα. Οι πρώτες μονάδες βρίσκονταν σύντομα σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από τη Μόσχα και στον καθαρό ψυχρό χειμωνιάτικο αέρα οι σπήρες του Κρεμλίνου φαίνονταν με κιάλια. Η θερμοκρασία την ημέρα στη Μόσχα κυμαίνονταν από μείον 5 έως μείον 12 βαθμούς. Οι Γερμανοί δυσκολεύονταν να πολεμήσουν με τις ίδιες στολές που φορούσαν όταν έκανε ζέστη το καλοκαίρι. Προμήθειες κάθε είδους δεν έφταναν στο μέτωπο και τα τάγματα είχαν αποδυναμωθεί. Οι μεραρχίες των Πάντσερ ήταν τυχερές που είχαν ακόμη 50 τάγκ που δούλευαν. Το δίκτυο προμηθειών των Γερμανών παρουσίαζε προβλήματα από το καλοκαίρι που γίνονταν οι μεγάλες εξορμήσεις. Στάθηκε αδύνατο να συντηρηθούν οι μονάδες της πρώτης γραμμής, χρησιμοποιώντας το πρωτόγονο ρωσικό σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Οι ρώσικοι σιδηρόδρομοι χρησιμοποιούσαν πιο φαρδιές ράγες από τους γερμανικούς σιδηρόδρομους και χρειάστηκε αρκετός καιρός για να γίνει η μετατροπή. Δεν βοηθούσε το ότι οι γερμανικές δυνάμεις είχαν γεμίσει οχήματα από όλη την Ευρώπη. Υπήρχαν 2.000 διαφορετικοί τύποι αμαξιών με πολύ λίγα ανταλλακτικά που τέριαζαν παντού. Το κέντρο ανταλλακτικών του στρατού είχε πάνω από 1.000.000 κομμάτια. Μέχρι το φθινόπωρο οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να φέρουν προμήθειες με βομβαρδιστικά, καθώς και καύσιμα και άλλες πολύτιμες προμήθειες που έρχονταν από την Πολωνία. Είχαν κολλήσει όμως το δρόμο Σμολένσκι-Μόσχας. Στις 23 Ιουλίου, ο στρατηγός Χάλντερ, διοικητής του στρατού, είχε αναφέρει στο Χίτλερ ότι οι σοβιετικές δυνάμεις αποτελούνταν από 93 μεραρχίες, εκ των οποίων οι 13 ήταν τεθωρακισμένες. Τώρα, 1η Δεκεμβρίου, η εκτίμηση είχε ανέβει στις 200 μεραρχίες πεζικού, 35 μεραρχίες υπηκού και 40 τεθωρακισμένα σώματα και τουλάχιστον άλλες 70 μεραρχίες διασκορπισμένες σε σοβιετικά εδάφη. Ακόμη από την ΑΠΟ Ανατολή, έρχοντας στη Μόσχα 18 μεραρχίες, άριστα εκπαιδευμένες, ζεστά αντιμένοι στρατιώτες μακράς θητείας με 1.700 τάγκ και 1.500 αεροσκάφη. Στις αρχές του Δεκέμβριου, ο Στάλιν επιθεώρησε αυτές τις μεραρχίες από τη Σιβηρία στην Κόκκινη Πλατεία. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου. Η θερμοκρασία έπεσε απότομα στους μείον 15 βαθμούς Κελσίου και το χιόνι ήταν πάνω από ένα μέτρο σε κάποια σημεία. Χωρίς να μπορούν να σκάψουν καλά, οι ελλιπείς γερμανικές δυνάμεις διαλύθηκαν. Τα λιγοστά γερμανικά τάγκ δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα σε αυτές τις συνθήκες και τα καύσιμα ήταν ακόμη στο δρόμο. Η γερμανική πολεμική αεροπορία δεν μπορούσε να βοηθήσει. Τα αεροσκάφη έκαναν τουλάχιστον 5 ώρες για να σηκωθούν στον αέρα, ακόμη και αν το προσωπικό εδάφους άναβε φωτιές κάτω από τις μηχανές προκειμένου να μην παγώσουν.
Τα πιο καινούργια τάγκ της Ρωσίας, το TAF-34 και το KV-1, είχαν μεγάλες ερπίστριες και μηχανές σχεδιασμένες να αντέχουν ακόμη και σε θερμοκρασίες ψύχους. Τα ρωσικά πυροβόλα και μικρά όπλα ήταν επίσης ανθεκτικά στο χιόνι και τη λάσπη και οι Ρώσοι στρατιώτες φορούσαν στολές με χονδρή επένδυση. Ο μέχρι τώρα νικηφόρος γερμανικός στρατός διαλύθηκε. Είχαν γύρω στις 750.000 απώλειες μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των απολειών αυξήθηκε κατακόρυφα όταν άρχισε να καταλαγιάζει ο χειμώνας. Μόνο για το Δεκέμβρη αναφέρθηκαν 100.000 περιπτώσεις κρυοπαγημάτων. Περισσότεροι νοσηλεύθηκαν για κρυοπαγήματα παρά για τραυματισμούς. Πολλοί πέθαναν από υποθερμία. Οι επιθέσεις των Ρώσων τους έκαναν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Οι Γερμανοί διοικητές έψαχναν πίσω για πιο ασφαλείς θέσεις. Ο Χίτλερ δεν σκόπευε να το ανεχτεί. Με την εικόνα της υποχώρησης του Ναπολέοντα από τη Μόσχα να τον κατατρέχει, δεν επέτρεπε στη Βέρμαχτ να εγκαταλείψει έστω και προσωρινά τη Μόσχα. Να πάνε πού, αναρωτιόταν. Είναι πιο ζεστά 100 χιλιόμετρα πιο δυτικά. Δεν έκανε οπισθοχώρηση. Όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γερμανικός στρατός παρέμεινε στη θέση του. Όταν οι διοικητές διαμαρτυρήθηκαν, ο Χίτλερ τους απέλυσε. Ο γυραιότερος από τους διοικητές που έδιωξε ήταν ο αρχιστράτηγος Μπράουχιτς. Ο πρώην υπαξιωματικός ανέλαβε προσωπικά τον πόλεμο στην Ανατολή. Ο Χίτλερ έδιωξε επίσης και άλλους δύο διοικητές, το Λίμπ και τον Μποκ. Και λίγο πριν τα Χριστούγεννα έδιωξε τον Κουντέριαν. 35 διοικητές σωμάτων ημεραρχιών απολύθηκαν και ο Χέπνερ, διοικητής της 4ης ομάδας Πάντσερ στο Βορρά, αποτάχθηκε και μετά κλήθηκε πάλι στο στρατό ως απλός οπλίτης. Μόνο στο Ρούντσεντ, για τον οποίο Χίτλερ έδειχνε ως το τέλος μεγάλο σεβασμό, επετράπη να παραιτηθεί. Προς στιγμήν φαινόταν πως η παντοδύναμη Βέρμαχτ θα είχε την ίδια τύχη με το μεγάλο στρατό του Ναπολέοντα που χάθηκε στο ρωσικό χειμώνα. Η αποφασιστικότητα όμως του Χίτλερ σταμάτησε την απότομη οπισθοχώρηση και την καταστροφή των ελπίδων του. Ούτε η διαβολεμένη θέληση του Χίτλερ όμως δεν άλλαζε τα γεγονότα. Αν και είχε καταλάβει τεράστια τμήματα της Σοβιετικής Ένωσης, τα φιλόδοξα σχέδια του καλοκαιριού δεν είχαν ευοδοθεί. Ο κόκκινος στρατός παρέλυσε, αλλά κατάφερε να ανασυγκροτηθεί. Με περισσότερους στρατιώτες, με εξαιρετικό εξοπλισμό και με μια νέα γενιά πολύ ικανών διοικητών στο τιμόνι, ήταν πολύ πιο δύσκολη αντίπαλη το 1942 πλέον. Η Μόσχα δεν είχε καταληφθεί, αλλά ούτε και το Λένιγκραντ. Οι πετρελοπηγές του Καυκάσου είχαν μείνει αλόβητες. Για πρώτη φορά, ο μύθος του ανίκητου γερμανικού στρατού είχε καταρρεύσει. Αν και λίγοι το είχαν αντιληφθεί, η ήττα στις πύλες της Μόσχας ήταν η αρχή του τέλους για το Ράιχ των χιλίων χρόνων. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Το τελευταίο που ήθελε ο Χίτλερ την άνοιξη του 1941 ήταν ένας πόλεμος στα Βαλκάνια. Στο νου του είχε την επερχόμενη εισβολή στη Ρωσία. Όμως ο φίλος του, ο δικτάτορας Μουσολίνη, είχε σοβαρά προβλήματα και τα γερμανικά στρατεύματα έπρεπε να αποτρέψουν την καταστροφή.
Όμως ο Φίρερ δεν τα είχε υπολογίσει σωστά. Η θέση της Γιουγκοσλαβίας ενάντια στους Ναζί είχε ανταμυφθεί με άμεση εισβολή. Αλλά η επιδρομή των Γερμανών στα Βαλκάνια έγινε πιο σφοδρή, καθώς οι Έλληνες αντιστέκονταν με πείσμα. Οι Βρετανικές προσπάθειες για βοήθεια δεν ήταν αρκετές και η ταπείνωση μεγάλωσε όταν αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν την Κρήτη, δίνοντας ακόμα ένα χτύπημα στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Μουσολίνη ευθύνεται κατά πολύ για τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Από ζήλια για τους στρατιωτικούς τριάμβους του Χίτλερ, που επιβεβαίωναν ότι η Γερμανία ήταν ο κυρίαρχος του άξονα, ο Ντούτσε αποφάσισε να χαράξει μια δική του θέση στον ήλιο. Ωστότε οι επιθέσεις γίνονταν σε στόχους ανήμπορους να αντισταθούν και χωρίς φίλους να παρέμβουν. Η Λιβύη, η Αβυσσινία και η Αλβανία ενσωματώθηκαν στη Ρωμαϊκή του Αυτοκρατορία. Αυτό είχε επιτευχθεί με το ελάχιστο κόστος της διεθνούς λογοκρισίας από την αδύναμη κοινωνία των εθνών. Οι γελιογράφοι τον απεικόνιζαν σαν το κεροσκόπο τσακάλι πλάι στο Λέοντα Ναζί, και έτσι ο Μουσολίνη έκανε μόνος του εισβολή και σκόπιμα δεν ενημέρωσε το Χίτλερ προτού ξεκινήσει ο στρατός του. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ιταλία έκανε εισβολή στην Ελλάδα. Δυστυχώς για τον Μουσολίνη, ο ελληνικός στρατός ήταν πολύ διαφορετικός από τους άοπλους Αφρικανούς που είχε νικήσει νωρίτερα. Η εισβολή απέτυχε εκείνο το χειμώνα. Μια ελληνική αντεπίθεση το Δεκέμβρη ανάγκασε τους εισβολείς να επιστρέψουν στην Αλβανία. Η εισβολή του Μουσολίνη στην Ελλάδα εξόργησε το Χίτλερ. Ο Γερμανός δικτάτορας ενοχλήθηκε που αγνοήθηκαν κατάφορα οι απόψεις του και τις συνέπειες που είχε αυτό στα μακροπρόθεσμα σχέδιά του. Σύντομα έγινε εμφανές ότι ο Χίτλερ δεν μπορούσε να αφήσει τα κάστανα του Μουσολίνη στη φωτιά. Και αν τα έβγαζε, το θέμα θα ήταν στρατιωτικό. Ο Χίτλερ είχε ήδη καταστρώσει πλάνα για μια εισβολή από τη Βουλγαρία για να καταλάβει την βόρειο-ανατολική ακτή του Αιγαίου. Έτσι σκόπευε να διασφαλίσει την νότια πλευρά της σφοδρής επίθεσης στη Ρωσία. Η επιχείρηση, με κωδικό όνομα Μαρίτα, είχε στόχο την κατάκτηση ολόκληρης της Ελλάδας, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Αλλά ο Χίτλερ ήλπιζε ότι οι δεσμοί ανάμεσα στη δικτατορία του και τον Έλληνα κυβερνήτη, στρατηγό Μεταξά, θα ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν μια πραγματική μάχη. Ο Χίτλερ ήθελε μια ειρηνική κατοχή όπως με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Το ίδιο σκόπευε και για τη Βουλγαρία. Επίσης ήλπιζε σε μια ειρηνική λύση στο πρόβλημα της Γιουγκοσλαβίας. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η Γερμανία είχε κανονίσει να πάρει όλη την παραγωγή της Γιουγκοσλαβίας σε χαλκό, καθώς και σημαντικές ποσότητες μολύβδου και ψευδάργυρου σε αντάλλαγμα με αεροσκάφη και όπλα. Κάλεσε τον Γιουγκοσλάβο Υπουργό Εξωτερικών στο Berchtesgaden στις 27 Δεκάτου 1940 για να του προτείνει να τεθεί η χώρα του ανεπιφύλακτα στο πλευρό του άξονα. Η Wehrmacht μετακινούσε στρατεύματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, συμμάχους της Γερμανίας με συνθήκη από την άνοιξη του 1940. Το Φεβρουάριο του 1941, πάνω από 650.000 στρατιώτες είχαν τοποθετηθεί κυρίως για να ασφαλίσουν την νότια πλευρά της εισβολής στη Σοβιετική Ένωση που είχε σχεδιαστεί για το Μάιο. Όταν χρειάστηκε να αναλάβουν δράση ενάντια στους Έλληνες που αντιστέκονταν στεναρά στους Ιταλούς, ο Χίτλερ ανάγκασε τους Βούλγαρους και τους Γιουγκοσλάβους να υπογράψουν το τριμερές σύμφωνο. Αυτό επέτρεπε στο 12ο στρατό να διασχίσει τα σύνορά τους προς την Ελλάδα. Η Βουλγαρία αναγκάστηκε να αφήσει τη Wehrmacht να περάσει και οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να συγκεντρώνονται απέναντι στη γραμμή του Μεταξά που χώριζε αυτούς τους παλιούς εχθρούς. Όμως, μια επίθεση από τη Βουλγαρία θα περιόριζε την εισβολή σε μικρό μέτωπο, στο οποίο οι Έλληνες ήταν καλά προετοιμασμένοι να αντισταθούν. Επιπλέον, ναζιστικός εκφοβισμός επέτρεψε στις γερμανικές δυνάμεις να διασχίσουν τη Γιουγκοσλαβία και να επιτεθούν στην Ελλάδα.
Όμως τα βρετανικά στρατεύματα ήδη έφταναν στην Ελλάδα. Υποβοηθούμενοι από δύο μεραρχίες πεζικού της κοινοπολιτείας, μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία και τυφώνες της βρετανικής αεροπορίας, οι Έλληνες ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την εισβολή. Στις 19 Μαρτίου ο Χίτλερ έδωσε στη Ιουγκοσλαβία 5 μέρες για να συμφωνήσει στην ουδετερότητα και την αποστρατικοποίηση της Αδριατικής Ακτής. Τους έδωσε να καταλάβουν πως αν δεν υπέγραφαν, η ζωή θα γινόταν πολύ δύσκολη στο κοντινό μέλλον. Στις 25 Μαρτίου, ο Ιουγκοσλάβος Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε το σύμφωνο σε μια τελετή τόσο θλιβερή που και ο Χίτλερ την παρομοίασε με κηδεία. Τα σχέδια του Χίτλερ διακόπηκαν σε 48 ώρες. Σκληροί Σέρβοι αξιωματικοί οργάνωσαν στρατιωτικό πραξικόπημα στο όνομα του νεαρού βασιλιά Πέτρου, εκθρονίζοντας το θείο του Παύλο. Όταν έμαθε τα νέα ο Χίτλερ, αρχικά σκέφτηκε ότι επρόκειτο για αστείο. Όμως τη διασκέδαση σύντομα την αντικατέστησε η οργή. Διέκοψε ένα συμβούλιο των διοικητών της Βέρμαχτ. Μέσα σε λίγες ώρες είχαν λάβει νέες και σαφείς διαταγές. Δεν έπρεπε να γίνει καμία παρεξήγηση σχετικά με τη μορφή που θα έπαιρνε η επιχείρηση τιμωρία. Ο Φίρερ είναι αποφασισμένος να κάνει κάθε προετοιμασία για την καταστροφή της Ιουγκοσλαβίας στρατιωτικά και ως εθνική μονάδα. Πολιτικά είναι μέγιστη σημασία στο χτύπημα στη Ιουγκοσλαβία να διεξαχθεί με ανηλαιή σκληρότητα. Κύριο μέλημα της Luftwaffe είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα και να καταστρέψει την πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, με κύματα επιθέσεων. Με επικεφαλής της επιθέσης των βομβαρδιστικών της Luftwaffe, το 14ο σώμα Panzer του στρατηγού von Kleist μπήκε στο Βελιγράδι. Ταυτόχρονα, μια ελίτ ταξιαρχία των SS και η ένατη μεραρχία Panzer κινήθηκαν προς τα Σκόπια. Στόχος να εμποδίσουν πιθανή ένωση Ιουγκοσλάβικου και Ελληνικού στρατού. Η γερμανική σφοδρή επίθεση άρχισε στο Παλμ την Κυριακή 6 Απριλίου με θεαματικά χτυπήματα της Luftwaffe. Οι κάτοικοι του Βελιγραδίου ξύπνησαν από το θόρυβο των αεροσκαφών που πετούσαν από πάνω τους στις 5.30 το πρωί. Μέσα σε μισή ώρα άρχισε να βρέχει βόμβες στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο παλάτι και το αεροδρόμιο στο Ζεμούν, όπου μεγάλο μέρος της Ιουγκοσλαβικής αεροπορικής δύναμης πιάστηκε στο έδαφος. Η επίθεση συνεχίστηκε όλη την ημέρα, ώσπου το κέντρο του Βελιγραδίου έγινε συντρίμια. Το επόμενο βράδυ 17.000 άτομα είχαν σκοτωθεί και οι φλόγες συνέχιζαν να μένονται. Πεντακόσια μίλια νότια, ο απειλητικός ήχος των αεροπλάνων ακουγόταν στον Πειραιά. Λίγο αργότερα, τα γερμανικά βομβαρδιστικά έριξαν άρκες στο λιμάνι. Μετά έριξαν βόμβες μέσα στο νερό, στα σκάφη και στις αποθήκες. Ένα από τα θύματα ήταν το SS Glenn Fraser στην κεντρική αποβάθρα. Μία βόμβα έσκασε πάνω του και 250 τόνοι εκρηκτικών που μετέφερε ανατινάχθηκαν καταστρέφοντας το λιμάνι και σπάζοντας πόρτες και παράθυρα στην Αθήνα 7 μίλια μακριά. Πίσω στη Ιουγκοσλαβία η χώρα αποσχίστηκε στα σύνορά της πριν το 1914. Οι κροατικές μεραρχίες αποστάτησαν και η αποσχισμένη κροατική δημοκρατία καλωσόρισε τους Γερμανούς στο Ζάγκρεμπ, ενώ το Βελιγράδι κεγόταν. Η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας ζήτησε ανακοχή στις 14 Απριλίου. Όμως δύο ξεχωριστές ομάδες Σέρβων διασκορπίστηκαν στα άγωνα βουνά τους. Οι Τσέτνικ, πιστοί στη μοναρχία, και οι κομμουνιστές αντάρτες με αρχηγό τον Γιώζη Μπρόνς, τον αντάρτη ηγέτη γνωστό ως Τίτο. Το σκηνικό είχε στηθεί για τον εμφύλιο πόλεμο που συνεχίζεται ακόμα. Η γερμανική κατοχή της Ιουγκοσλαβίας δημιούργησε ένα σύνθετο πρόβλημα. Γενικά, οι Κροάτες υποστήριζαν τους Γερμανούς. Οι εθνικιστές Κροάτες διεξήγαγαν μια εκστρατεία γενοκτονίας των Σέρβων στην Κροατία και τη Βοσνία. Κάποιοι Σέρβοι, με το δοσύλλογο στρατηγό Νέντιτς, υποστήριζαν τους Γερμανούς. Κάποιοι άλλοι, κυρίως φιλοβασιλικά μέρη του στρατού, πήραν τα βουνά. Με ηγέτη τον Ντράζα Μιχαήλοβιτς, υιοθέτησαν το παλιό σέρβικο όνομα Τσέτνικ, από τη λέξη Τσέτα που σημαίνει καθεστώς.
Αρχικά, η σερβική αντίσταση προκάλεσε άγρια αντίπεινα από τους Γερμανούς. Εκτελούνταν 100 Σέρβοι για κάθε νεκρό Γερμανό. Όμως και οι Τσέτνικ ήταν επίσης θανάσιμοι εχθροί των Παρτιζάνων, των κομμουνιστών ανταρτών του Τίτο. Οι Τσέτνικ προσφέρθηκαν να περάσουν στην πλευρά των Γερμανών και να πολεμήσουν τους κομμουνιστές, ενώ συνέχιζαν να πολεμούν τους Κροάτες φασίστες, τους οποίους ενίσχυαν οι Γερμανοί. Οι Παρτιζάνοι ήταν μακράν η πιο αποτελεσματική αντίσταση στους Γερμανούς και ως το τέλος του πολέμου είχαν περίπου 200.000 ένοπλα άτομα. Παρότι ο Τίτο ήταν Κροάτης, έκανε όσα κανείς άλλος για να φέρει τον πόλεμο στους Γερμανούς και τους Κροάτες συμμάχους τους. Ο στρατός του Τίτο κέρδισε την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων εις βάρος των μη αξιόπιστων Σέρβων Τσέτνικ, αφού με τη δράση τους είχαν ακινητοποιήσει 35 γερμανικές μεραρχίες. Οι εσωτερικές προστριβές συχνά ήταν πιο σημαντικές από την αντίσταση. Οι Σέρβοι μάχονταν τους Κροάτες, οι Τσέτνικ τους Παρτιζάνους και οι Μουσουλμάνοι, Καθολικοί και Ορθόδοξοι, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Η επίθεση στην Ελλάδα έγινε με δύο κύριες κρούσεις. Συνδυασμός SS και των θρακισμένων θα πήγαιναν νότια, προς την Αλβανία, ενώ ο 12ος στρατός του Λίστ θα επιτεθόταν στη Μακεδονία, διασπώντας ή προσπερνώντας τις ελληνικές γραμμές άμυνας. Μια μικρότερη δύναμη θα έκανε μια σειρά προσγειώσεων στα ελληνικά νησιά, απέναντι από την τουρκική ακτή. Η επίθεση ξεκίνησε στις 6 Απριλίου με το 12ο στρατό του στρατάρχη Λίστ να προελάβνει από τη Βουλγαρία με τρία σώματα. Το 30ο και 48ο σώμα πήγαν κατευθείαν στο Αιγαίο Πέλαγος διασπώντας τις ελληνικές άμυνες. Μια βρετανική ταξιαρχία που αναπτύχθηκε στο βορρά διατάχθηκε να επαναχωρήσει στην Ανατολική Ακτή. Το 40ο σώμα περιελάμβανε την 5η Μεραρχία Πάντσερ και την 1η Μεραρχία SS. Αυτή η δύναμη καταπάτησε τη Βόρεια Ιουγκοσλαβία και πέρασε τα Ιουγκοσλάβο-Ελληνικά σύνορα στο μοναστήρι στις 10 Απριλίου. Η αεροπορική δύναμη ήταν κρίσιμη. Οι Έλληνες δεν είχαν τα μέσα να αντισταθούν στη Λουφτβάφε και οι Βρετανοί δεν είχαν άλλα αποθέματα. Κάθε απόπειρα κίνησης την ημέρα έφερνε τα στούκα στο μεσογειακό ουρανό. Ήρθαν και μαχητικά. Τα βομβαρδιστικά βομβάρτιζαν τις φάλαγγες μεταφορών. Ήταν τόσο άσχημα που οι οδηγοί εγκατέλειπαν τα οχήματά τους με το που άκουγαν ήχο αεροσκάφους να πλησιάζει. Όταν οι συμμαχικές δυνάμεις εδάφους στρέφονταν στη μάχη, οι θέσεις τους υποβάλλονταν σε μια βροχή από βόμβες. Η επικοινωνία είχε κοπεί, οι θέσεις πυροβολικού και αντιτάνκ είχαν πέσει, τα καύσιμα και τα πυρομαχικά δεν έφταναν και οι τραυματίες αφήνονταν πίσω. Την ίδια στιγμή, ο Ιταλικός στρατός έκανε μια νέα παράλληλη επίθεση. Οι δυνάμεις τους στην Αλβανία είχαν ανανεωθεί, ενώ για τους Έλληνες δεν υπήρχε καμία βελτίωση. Με μικρότερο αριθμό και με τους Γερμανούς να ξεχύνονται στα βόρεια, ο Ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί. Η οδηγία νούμερο 27 του Χίτλερ απαιτούσε την περικύκλωση των συμμάχων με υπερπίδησή τους προς τη Λάρισα, τον κόβο κλειδί νότια του Ολύμπου. Όλη η κυκλοφορία γύρω από τα βουνά της Πίνδου γινόταν από τον κόμβο. Με την 5η Μεραρχία Πάντσερ να επιτίθεται στους δρόμους και δύο γερμανικές ορεινές μεραρχίες να πλαγιοκοπούν στις κοιλάδες, το σχέδιο σχεδόν πέτυχε στην παγίδευση των Βρετανών. Ως την 12η Απριλίου, ο Βρετανός διοικητής στρατηγός Βίλσον ήξερε ότι οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν την ανατολική τους πλευρά. Διέταξε εκένωση προς νότο. Ως την 14η, αυτές οι δυνάμεις που είχαν ξεφύγει έστειναν την άμυνά τους στον ποταμό Αλιάκμονα και στα περάσματα γύρω από τον Όλυμπο. Κράτησαν τους Γερμανούς για 4 μέρες, ενώ φορτηγά γεμάτα εξουθενωμένες, κουρασμένες τάξεις στρατευμάτων και κάρα γεμάτα σαστισμένους Έλληνες, φορτωμένα με τα υπάρχοντά τους, έφευγαν για τον Νότο. Τους κυνηγούσαν ανηλαιώς τα στούκας και τους χτυπούσαν τα μαχητικά.
Αλλά οι θέσεις των συμμάχων υπερφαλαγγίστηκαν ξανά. Οι Γερμανοί κατευθύνονταν στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλία στα δυτικά. Οι Βρετανοί επαναχώρησαν στο αρχαίο πεδίο μάχης των Θερμοπυλών στις 18 Απριλίου. Η μυστική τους υπηρεσία παρήχε στο Wilson μια σειρά από κωδικοποιημένων γερμανικών σημάτων που τους βοήθησαν να είναι ένα βήμα μπροστά από τους Γερμανούς. Δεν είχαν καμία έκπληξη όσον αφορά στις κινήσεις και την τακτική τους. Στις 19 Απριλίου, τα στρατεύματα της κοινοπολιτείας πέρασαν από τις Θερμοπύλες και οι οπισθοφύλακες θέλησαν να κάνουν άλλη μια στάση. Ήδη τα πλοία του βασιλικού ναυτικού εκένωναν τις βάσεις στον Πειραιά. Όμως 50.000 άντρες δεν μπορούσαν να φύγουν από ένα λιμάνι. Έτσι, τα στρατεύματα εστάλησαν νότια να κρατήσουν ανοιχτή τη γέφυρα στον ισθμό της Κορίνθου και να φρουρίσουν τις ανοιχτές παραλίες στην ακτή της Πελοποννήσου, ετοιμάζοντας μια εκένωση Ελλαδού-Κέρκη. Ο στρατηγός Παπάγος συμβούλεψε τον βασιλιά του την 21η Απριλίου να μην πολεμήσει άλλο στρατός. Στο στρατηγό Γουίλσον είπε ότι η βρετανική υπόσχεση να παλέψουν δίπλα στους Έλληνες είχε κρατηθεί, αλλά τώρα είχε έρθει η ώρα να φύγουν. Η οπισθοφυλακή στις Θερμοπύλες κράτησε μέχρι την 24η Απριλίου. Ο στρατηγός Γουίλσον έφυγε από την Αθήνα στις 26 Απριλίου. Διέσχισε τον ισθμό της Κορίνθου χαρούμενος που τον ακολουθούσαν πάνω από 40.000 άντρες. Όμως η τακτική εκένωση τέθηκε σε κίνδυνο την 26η Απριλίου από ένα τολμηρό χτύπημα. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν εκεί κοντά για να πάρουν τον ισθμό και οι Γερμανοί ανεμοπόροι ήρθαν για υποστήριξη. Ο ισθμός ανατινάχτηκε καθώς οι Γερμανοί έτρεχαν ψάχνοντας για τα εκρηκτικά. Τις επόμενες δύο μέρες μόνο η Luftwaffe ενοχλούσε την εκένωση με τη βύθιση ενός μεταγωγικού και δύο αντιτορπιλικών τη νύχτα της 26ης. Όμως το βασιλικό ναυτικό μετέφερε 21.000 άνδρες από 5 ανοιχτές παραλίες. Λίγο μετά την αυγή της 28ης Απριλίου, η 5η μεραρχία Panzer διέσχισε τον ισθμό και κατευθύνθηκε νότια. Τα Panzer πήγαιναν στην Καλαμάτα, όπου μετά από άγρια μάχη ήταν εμφανές ότι δεν θα μπορούσε κάποιο πλοίο να έρθει για τη διάσωση των 7.000 στρατευμάτων που ήταν ακόμα εκεί. Πολλοί από αυτούς είχαν πολεμήσει στην οπισθοφυλακή από τα νότια. Τα στρατεύματα Βρετανίας και Κοινοπολιτείας άφησαν τα όπλα αφού τελείωσαν τα πυρομαχικά τους. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου. Άλλοι επιβιβάστηκαν σε επιστρατευμένα πλοία για να καταλάβουν τα Ιόνια νησιά, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο και τη Χίο. Ακολουθώντας το αυστηρό πρόγραμμα για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, οι διαστάσεις της γερμανικής εισβολής άρχισαν να υποχωρούν το Μάιο, αφήνοντας στην Ελλάδα ένα μείγμα γερμανικών και ιταλικών κατοχικών δυνάμεων. Οι ελληνικές απώλειες στη σύντομη εκστρατεία ήταν σχεδόν 16.000 νεκροί και αγνοούμενοι και σχεδόν 250.000 φυλακισμένοι. Η Ιταλία είχε πάνω από 90.000 νεκρούς, τραυματίες ή αγνοούμενους. Η Γερμανία είχε 5.000 νεκρούς και αγνοούμενους. Οι Βρετανοί είχαν σχεδόν 4.000 νεκρούς, τραυματίες ή αγνοούμενους και 9.000 εχμάλωτους πολέμου. Όμως, το πιο σημαντικό είναι πως 50.000 στρατιώτες από τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία έζησαν για να πολεμήσουν άλλη μια μέρα, ξεριζωμένοι από τα ελληνικά λιμάνια και τις ανοιχτές παραλίες από το βασιλικό ναυτικό. Πολλά στρατεύματα μεταφέρθηκαν στην Κρήτη. Υπέθεταν πως η επόμενη στάση θα ήταν η Αίγυπτος και ένα ευχάριστο διάλειμμα από τον πόλεμο. Αυτό όμως που δεν ήξεραν ήταν ότι οι Γερμανοί σχεδίαζαν να κάνουν τη χειρότερη σε μέγεθος στον κόσμο αεροπορική επιδρομή. Η τελευταία μάχη για το ελληνικό έδαφος θα ξεκινούσε.
Για τις δυνάμεις της Βρετανίας και της κοινοπολιτείας που βρίσκονταν στην άλλη άκρη, η αεροπορική επιδρομή στην Κρήτη το Μάιο του 1941 αποτελούσε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Φορώντας ψηλές λαστιχένιες μπότες και κουβαλώντας οπλοπολιβόλα, οι γερμανικές δυνάμεις αλεξιπτωτιστών με τις στολές τους έμοιαζαν σαν εξωγήινοι. Σε αντίθεση με τους κοινούς Βρετανούς στρατιώτες, που φορούσαν ακόμα τις συνηθισμένες στολές τους, τις δερμάτινες γκέτες και ήταν οπλισμένοι με τουφέ και του 19ου αιώνα. Η Κρήτη βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας. Είναι ένα νησί με 275 χιλιόμετρα μήκος και πάνω από 48 χιλιόμετρα πλάτος. Είχε καλά αραξοβόλια για πολεμικά πλοία στον κόλπο της Σούδας και καλή στρατηγική θέση σε ελικοδρόμια στο Μάλεμε, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Για τον Χίτλερ και τους αρχηγούς του, η Κρήτη παρουσίαζε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα. Τα πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού με βάση τη Σούδα μπορούσαν να ελέγχουν το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Από τα αεροδρόμια της Κρήτης οι Γερμανοί είχαν μεγάλη εμβέλεια και το πετρέλαιο της Ρουμανίας θα ήταν σημαντικό στην επιτυχία της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Όμως, στα γερμανικά χέρια, αυτά τα αεροδρόμια θα ήταν άχρηστα για επιδρομή σε βρετανικές θέσεις στην Αίγυπτο ή τη Λιβύη και ιδανικά για να ταράξουν το βρετανικό ναυτικό στην Νότια Μεσόγειο. Η Κρήτη έπρεπε να εξουδετερωθεί. Αυτό το εγχείρημα ήταν πιο εύκολο στα λόγια παρά στα έργα. Αν και οι δυνάμεις του άξονα υπερήχαν στον αέρα, δεν δέσποζαν όμως τη θάλασσα. Ο Ιταλικός στόλος είχε κατασπαραχθεί πολύ άσχημα από το Βασιλικό Ναυτικό και δεν ήταν σε θέση να στηρίξει μια μεγάλη αμφίβια επιχείρηση. Ωστόσο, τα βρετανικά πολεμικά πλοία δεν θα αποτελούσαν παράγοντα αν η επίθεση γινόταν από πάνω και αποφασίστηκε να εξαπολύσουν μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή. Αυτό είχε τα ρίσκα του. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν μεγαλύτερη επιτυχία σε μικρές ομάδες στο δυτικό μέτωπο του 40. Όμως μία αεροπορική επιδρομή έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε αντίθεση με τους μεγάλους μαχητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο οι αεροπορικές δυνάμεις αποτελούσαν μέρος του στρατού, η ελίτ των Γερμανών αλεξιπτωτιστών αποτελούσε μέρος της Luftwaffe. Αν και πολεμώντας με τη Wehrmacht είχε κάποια λειτουργικά μειονεκτήματα, αποτελούσε ένα μοναδικό δεσμό μεταξύ των πιλότων και του πληρώματος που στήριζε τους αλεξιπτωτιστές στη μάχη στο έδαφος. Η γερμανική γνώση για το νησί και τη φρουρά ήταν ανομοιογενής. Ήξεραν ότι βρίσκονταν σχεδόν 6.000 ελληνικά και βρετανικά στρατεύματα, αλλά δεν ήξεραν ότι αυτά τα νούμερα είχαν πολλαπλασιαστεί με 27.000 άντρες που είχαν μεταφερθεί από την Ελλάδα, αν και οι περισσότεροι έπρεπε να αφήσουν τα όπλα και τον εξοπλισμό στα υπηρωτικά. Σχεδόν όλα τα στρατεύματα που έφυγαν από την Πελοπόννησο μεταφέρθηκαν στην Κρήτη, άρα ελευθέρωσαν τα πλοία για να επιστρέψουν να πάρουν περισσότερους Βρετανούς. Υπήρχαν 400.000 κριτικοί, οι οποίοι θα αποδειχθούν σημαντικοί υποστηρικτές, αν και ανεκπαίδευτοι. Από την άλλη, υπήρχαν 14.000 Ιταλοί εχμάλωτοι στην Αλβανία. Όλοι έπρεπε να τραφούν. Και η μόνη πηγή για τα πάντα που χρειάζονταν το νησί, αλλά και για να πολεμήσει τον κατακτήτη, ήταν η Αίγυπτος. Ο μόνος δρόμος ανεφοδιασμού ήταν κατά μήκος της Μεσογείου από την Αλεξάνδρεια. Στην Κρήτη δεσπόζει μία απότομη και στενή οροσειρά που πέφτει απότομα στη θάλασσα από τα νότια, αλλά από τα βόρεια υπάρχουν τρεις πεδιάδες. Το πιο δυτικό σημείο τους είναι γύρω από τα Χανιά και τη Σούδα, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου του Μάλεμε. Το κεντρικό μέρος είναι γύρω από το Ρέθυμνο και το πιο ανατολικό γύρω από το Ηράκλειο και τα δύο με δικά τους αεροδρόμια. Το γερμανικό σχέδιο επιδρομής ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού. Ο Αλεξάνδερ Λόρ ήταν επικεφαλής της επιχείρησης. Προτιμούσε προσγειώσεις γύρω από τα Χανιά και το Μάλεμε στα δυτικά και μία επίθεση από τα ανατολικά κατά μήκος του νησιού. Ο διοικητής των αλεξιπτωτιστών, Κουρτ Στούντεντ, ένας από τους θεμελιωτές των γερμανικών αεροπορικών δυνάμεων, ήθελε προσγειώσεις σε τρία σημεία: Μάλεμε, Χανιά, Ρέθυμνο στα δυτικά και Ηράκλειο στο κέντρο. Ο συμβιβασμός ήταν επίθεση δύο φάσεων. Η πρώτη φάση περιλάμβανε την πτώση στα Χανιά το πρωί της 20ης Μαΐου, με τις επιπλέον πτώσεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου το απόγευμα.
Σε αυτές όμως τις περιοχές, ο νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναντ Φρέιμπεργκ είχε επικεντρώσει την άμυνά του. Υπήρχαν δύο ταξιαρχίες γύρω από τα Χανιά και το Μάλεμε, που υποστηρίζονταν από τρία ελληνικά τάγματα. Στη Σούδα, τρία τάγματα ενδυνάμωσαν τους 2.000 άντρες της αξιαρχίας. Τρία Αυστραλιανά και δύο ελληνικά τάγματα τοποθετήθηκαν στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο τοποθέτησε άλλα πέντε τάγματα. Η αμυντική δύναμη αριθμούσε γύρω στα 40.000 στρατεύματα ως τις 7 Μαΐου. Ο στρατηγός Γουέιβαλ, διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, βοήθησε όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες. Από την αποθήκη του ξέθαψε 22 απαρχαιωμένα τάγκς και τάγκς του πεζικού με φθαρμένο επίσης πυροβολικό. Εκπαιδεύτηκαν, έσκαψαν αναχώματα και περίμεναν. Οι Γερμανοί ετοιμάζονταν επίσης. Οι άντρες, τα αεροσκάφη και ο απαραίτητος εξοπλισμός διασκορπίστηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλη ροή μηνυμάτων, καθώς συγκεντρώνονταν οι δυνάμεις και υποκλέπτονταν πολλά κωδικοποιημένα σήματα. Για χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης, το πρόσχημα των συμμάχων για την αρχική τους αντίδραση στην επίθεση από αέρος ήταν ότι η τακτική τους βασίστηκε σε ένα εγχειρίδιο της Luftwaffe που βρέθηκε στη μάχη στην Ολλανδία το 1940. Χάρη στην επιτυχία των Βρετανών στην αποδικοποίηση των σημάτων Ultra, ο Φράιμπεργκ ήξερε τα σχέδια των εχθρών τόσο καλά όσο και οι γερμανικές δυνάμεις αλεξιπτωτιστών που θα προσγειώνονταν. Η κύρια επίθεση της Luftwaffe 4 έγινε από τα σώματα αεροπορίας 11. Αυτό το τμήμα της αεροπορίας αποτελούνταν από 8.000 άντρες. Ο υποστράτηγος Κόνραντ διέταξε την μεταφορά των σωμάτων. 500 οπλιταγωγά JU-52 και 72 ανεμοπλάνα DFS-230. Η υποστήριξη από αέρος δόθηκε από το σώμα της αεροπορίας 8 υπό τη διαταγή του αντιστράτηγου Freier von Richthofen. Αυτό περιλάμβανε 180 μαχητικά αεροπλάνα, πάνω από 200 βομβαρδιστικά κάθετης εφόρμησης και άλλα τόσα απλά βομβαρδιστικά. Αν και ήταν αποκλειστικά επιχείρηση της αεροπορίας, η εισβολή βασίστηκε και σε στρατεύματα. Αυτά ήταν το πέμπτο τμήμα των ορεινών καταδρομών με αντιστράτηγο τον Τζούλιους Ρίνκελ, του οποίου τα τρία τμήματα τυφεκιοφόρων και ολόχος μοτοσυκλετιστών θα έπεφταν στη μάχη μόλις οι δυνάμεις αλεξιπτωτιστών διασφάλιζαν την περιοχή από αέρος. Δύο ακόμα λόχοι ορεινών καταδρομών θα έρχονταν από τη θάλασσα. Τα οχήματα, τα αντιαεροπορικά, το πυροβολικό και η μηχανική υποστήριξη θα μεταφέρονταν σε δύο κύματα πάνω σε ελληνικά αλλιευτικά πλοία, συνοδευόμενα από ιταλικές τορπιλάκα τους. Κάθε πρωί, πριν την επίθεση, κατέφθαναν γερμανικά αεροσκάφη, είτε αναγνωριστικά, είτε παρενοχλητικά. Μία αποστολή που οι σύμμαχοι ονόμαζαν πρωινό μίσος. Όμως, το ξημέρωμα της 20ης Μαΐου, η αποστολή ήταν τελείως διαφορετική. Τα γερμανικά μαχητικά όργωσαν την παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Μάλεμε και Ρεθύμνου. Πυροβολούσαν κάθε τι που κινούνταν. Ήταν τόσοι πολλοί που για κάποιον παρατηρητή εκεί φαινόταν σαν να είναι ένα στούκας για κάθε ανθρώπινο στόχο. Καθώς οι άντρες έμπαιναν στα χαρακώματα, ακούστηκε ένας νέος παρατεταμένος ήχος που έμοιαζε με θυμωμένος μήνος μελισσών που πλησιάζει. Και πάνω στην κορύφωση, οι Νεοζηλανδοί, γύρω από το Μάλεμε, είδαν να πλησιάζει ένας τεράστιος στόλος οπλιταγωγών αεροπλάνων. Μόλις έφτασαν, ο ουρανός γέμισε με αλεξιπτωτιστές και κοντέινερ. Η μάχη της Κρήτης είχε ξεκινήσει.
Τα πρώτα στρατεύματα που επιτέθηκαν στην εμπροστοφυλακή του Δυτικού Τμήματος αποτελούνταν από 500 ανεμοπλάνα που παραδόθηκαν στο Μάλεμε και ακολούθησαν πάνω από 1.800 αλεξιπτωτιστές. Η φρουρά αντέδρασε επιθετικά. Σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί καθώς έπεφταν με τα αλεξίπτωτα ή καθώς προσπαθούσαν να απαλλαγούν από την εξάρτηση. Μερικά ανεμοπλάνα συγκρούστηκαν σκοτώνοντας τους επιβάτες τους. Οι Γερμανοί όμως κατάφεραν να φτάσουν στο δυτικό Μάλεμε, γύρω από τα Χανιά, αλλά εκεί δεινοπάθησαν. Το απόγευμα έπεσε το δεύτερο κύμα αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Τα πυρά που ακολούθησαν ήταν το ίδιο καταστροφικά με του Μάλεμε. Αυτή τη φορά οι αλεξιπτωτιστές δεν έκαναν ευνηδιασμό. Οι επιζήσαντες του Ρεθύμνου μειώθηκαν σε δύο ομάδες που πολιορκήθηκαν σε ένα παρεκκλήσι και σε ένα εργοστάσιο. Στο αρχηγείο της Luftwaffe στην Αθήνα αποφασίστηκε να σταλούν ενισχύσεις μόνο στο δυτικό τμήμα. Ένοπλη ταγωγό JU-52, υπό τον κυβερνήτη Κλέη, κατάφερε να προσγειωθεί στο Μάλεμε το απόγευμα της 20ης Μαΐου. Η ενίσχυση ήταν ρυψοκίνδυνη, αλλά θεωρήθηκε πιθανή. Στη σύγχυση της μάχης, δύο τάγματα Νεοζηλανδών που κάλυπταν το Μάλεμε και το σημείο 107, το κύριο μέρος που κάλυπτε το αεροδρόμιο, πίστηκαν ότι υπερφαλαγγίστηκαν. Οπισθοχώρησαν το ίδιο βράδυ. Ήταν μια κρίσιμη κίνηση, γιατί έμεινε ελεύθερο το σημείο 107. Η επίθεση από αυτό το ψηλό σημείο που θα έλεγχε το αεροδρόμιο θα εμπόδιζε τη μεταφορά ενισχύσεων. Η επίθεση των Γερμανών από τη θάλασσα γινόταν ολοένα και χειρότερη. Τις νύχτες της 21ης και 22ης Μαΐου, ο βασιλικός στόλος βύθισε το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού τάγματος του Ρίνκελ. Τρία καταδρομικά και αρκετά αντιτορπιλικά δεν αντικατέστησαν επάξια τα αλλιευτικά, καθώς οι προβολείς και οι λάμψεις από τους πυροβολισμούς ήταν ορατά στους στρατιώτες στα Χανιά και το Μάλεμε από 30 χιλιόμετρα. Το ξημέρωμα της 21ης η γερμανική περίπολος ανακάλυψε ότι το σημείο 107 ήταν ανυπεράσπιστο. Έχοντας διασφαλίσει το Μάλεμε, οι Γερμανοί έγιναν πιο πιεστικοί. Ο Στούντεντ χρησιμοποίησε την τελευταία του εφεδρεία. Στις 22 Μαΐου προσγειώθηκαν 1.950 στρατιώτες και την επόμενη έφτασαν συνολικά τους 3.650. Στις 22 οι αλεξιπτωτιστές και οι ορεινοί καταδρομείς κινήθηκαν ανατολικά για να ενωθούν με τους συμπολεμιστές τους στα Χανιά. Υπό την επίμονη επίθεση από αέρος, η Βρετανική φρουρά αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο στρατηγός Φράιμπεργκ συνειδητοποίησε διστακτικά ότι θα πρέπει να διατάξει την εκένωση της Κρήτης. Το μόνο λιμάνι από όπου θα μπορούσε να αποχωρήσει ο βασιλικός στόλος από το Μάλεμε και τα Χανιά ήταν τα Σφακιά στην νότια ακτή. Όμως οι Γερμανοί είχαν κατακτήσει το χωριό Γαλατάς, από όπου περνούσε ο δρόμος που θα τους οδηγούσε νότια. Στις 25, δύο λόχοι Νεοζηλανδών διατάχθηκαν να εκενώσουν το χωριό. Τους αποτελούσαν αμέτρητοι άνθρωποι και ομάδες που επιθυμούσαν να εκδικηθούν τους Γερμανούς. Οι Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί και Βρετανοί, που πριν από λίγες μέρες είχαν κατατροπώσει τον εχθρό, ήταν αποφασισμένοι να το ξανακάνουν. Με τη βοήθεια δύο τάγκ, αυτοί οι άντρες μπήκαν στο χωριό και έδιωξαν τους Γερμανούς, ανοίγοντας το δρόμο προς τα νότια. Στις 26 Μαΐου, ο στρατηγός Φράιμπεργκ διέταξε γενική οπισθοχώρηση προς την νότια ακτή και ζήτησε από τον στρατηγό Γουίβελ να ξεκινήσει την επιχείρηση εκένωσης από τις παραλίες στα Σφακιά. Στις 28 Μαΐου δόθηκε η τελευταία μάχη οπισθοφυλακής. Η μεγάλη πεζοπορία στα Λευκά Όρη βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι Βρετανοί κομάντος σχημάτισαν περίμετρο στις κορυφογραμμές και στα φαράγγια πάνω από τα Σφακιά για να περάσουν οι εξαντλημένοι αναπομείναντες στρατιώτες του Φράιμπεργκ. Οι Γερμανοί πίεζαν συνεχώς προς τα νότια, θέτοντας υποδιωγμό τους οπισθοχωρήσαντες στρατιώτες. Ο βασιλικός στόλος με τον Νάρβικ, τη Δουγκέρκη και την Ελλάδα πίσω του προσαρμόστηκε στο δράμα που ακολούθησε. Τα στρατεύματά του αποχώρησαν από τα προγεφυρώματα στις 27 Μαΐου. Συνολικά αποχώρησαν πάνω από 16.000 άντρες και γύρισαν στην Αλεξάνδρεια.
Οι επιθέσεις της Luftwaffe έσπηραν τον όλεθρο κατά την εκένωση. Τόσο πολλές ήταν οι απώλειες που βυθίστηκαν 3 πολεμικά, 6 αντιτορπιλικά και έπαθαν βλάβες 17 πολεμικά, ώστε η εκένωση εγκαταλείφθηκε στις 30, αφήνοντας 5.000 άνδρες να πιαστούν εχμάλωτοι. Στο Ηράκλειο, το ναυτικό μπόρεσε να εκενώσει τη φρουρά, αλλά στο Ρέθυμνο πιάστηκαν όλοι οι εχμάλωτοι. Οι απώλειες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας ήταν 4.000 νεκροί, αγνοούμενοι τραυματίες, με επιπλέον 11.000 εχμαλώτους. Το βασιλικό ναυτικό έχασε 2.000 και περίπου 200 τραυματίστηκαν. Όταν τελείωσε η μάχη, αβάσιμες φήμες ήθελαν κριτικούς πολίτες να έχουν δολοφονήσει Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Οι κριτικοί υπέφεραν σκληρή κατοχή που άρχισε με την εκτέλεση 700 ανδρών, τους οποίους οι Γερμανοί θεώρησαν αντάρτες, ελεύθερους σκοπευτές. Σε 4 μήνες, οι κατοχικές δυνάμεις εκτέλεσαν 1.135 κριτικούς και κατέστρεψαν 4 χωριά. Για τις γερμανικές εναέριες δυνάμεις ήταν η πύρια νίκη. Από τους 8.500 άνδρες που αποβιβάστηκαν στην Κρήτη, το 44% πέθαναν. Η πλειοψηφία την πρώτη μέρα. Όπως το έθεσε αργότερα ο Τσόρτσιλ, το ίδιο το βέλος της γερμανικής λόγχης είχε σπάσει. Όσο για το τίμημα σε αεροσκάφη, πάνω από τα μισά μεταγωγικά καταστράφηκαν. Οι απώλειες ήταν τέτοιες, ώστε και ο Χίτλερ έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Μερικές μέρες μετά, παρασημοφόρησε τους πιο σπουδαίους αξιωματικούς που πολέμησαν στην Κρήτη και μετά τους δεξιώθηκε. Στο καφέ, στράθηκε στον Στούντεν και είπε: «Στρατηγέ, φυσικά ξέρεις ότι δεν θα ξαναγίνει αεροπορική επίθεση». Η Κρήτη απέδειξε ότι οι μέρες των αλεξιπτωτιστών πέρασαν. Με αυτά τα λόγια ο Φίρερ εξασφάλισε ότι οι υπερεκπαιδευμένοι άντρες του δεν θα χρησιμοποιούνταν πια σε αεροπορικές επιθέσεις και ότι θα προσαρτίζονταν στο πεζικό. Ο Χίτλερ είχε κάνει λάθος, όπως απέδειξαν αργότερα οι σύμμαχοι. Πέρα από μερικές μικρές επιχειρήσεις, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές δεν θα χρησιμοποιούνταν ποτέ ξανά σε τέτοιο βαθμό. Μπορεί να κατέλαβαν το νησί το Μάιο του 1941. Όμως η Κρήτη αποδείχθηκε ο τάφος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Ηχοληψία Παναγιώτης Κορορός. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.